Cere πύρινε στήλε οδηγών πλανωμένους. Χαίρε σκέπη πλατιτέρα των ουρανών, νεφέλη ολόφωτε. Αδερφοί μου, φτάσαμε με τη χάρη του Θεού μας και τις πρεσβείες της υπερευλογημένης του Θεού στο τέλος σχεδόν της μεγάλης Τεσσαρακοστής. Σήμερα ανοιξιώθημε να ακούσουμε όλους τους χαιρετισμούς της Πανηγίας μας και παίρνουμε από την έκτη οδή των χαιρετισμών την αρχή του κηρύγματος την οποία είπαμε. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών πλανωμένους. Πύρινος στήλος. Από πού ο ημνοδός της Εκκλησίας μας έλαβε αφορμή να απευθύνει προς την Παναγία μας ότι είναι πύρινος στήλος που φωτίζει τους πλανωμένους, λέει. Φωτίζει εκείνους οι οποίοι πλανώνται. Πλάνη, φοβερά αμαρτία αυτή. Γι' αυτό ο Κύριος μας είπε ότι προσέχετε μη πλανηθεί. Και δεν ομιλεί πολλά λόγια ο Θεός. Δεν ομιλεί όπως ομιλούμε εμείς οι άνθρωποι, πολλά λόγια για να εισακουστούμε. Ο Θεός λέγει μονολεκτικά το θέλημά Του. Προσέχετε, λέγει, μη πλανηθείτε. Αλλά ας δούμε από πού η Παναγία μας έλαβε αυτό το όνομα, ότι είναι πύρινος στήλος που φωτίζει τους πλανωμένους. Θα μεταβούμε πίσω, αδερφοί μου, στους Εβραίους οι οποίοι ήσαν υπόδουλοι στον Φαραώ. Τους ελευθέρωσε ο Θεός δια υπέρ θαυμαστών τρόπων που δεν υπάρχει σήμερα. Ήνοιξαν την θάλασσα και διήλθαν, λέγει, εξ αυτής δύο περίπου εκατομμύρια άνθρωποι χωρίς να βραχεί το πόδι τους καθόλου. Όταν επέρασαν στην απέναντι όχθη, ο Φαραώ όρμησε για να τους επαναφέρει πίσω να εργάζονται στα έργα του. Πλην όμως διέταξε ο Θεός τον Μωυσή και ενώ την πρώτη φορά εκτύπησε την θάλασσα καθέτος, τη δεύτερη φορά την εκτύπησε οριζοντίως και λέγει η Εκκλησία μας «Σταυρών χαράξας Μωυσής, επευθείας ράπτο την ερυθράν διέτεμε». Από τότε ενεφανίστη ο Τίμιος Σταυρός, στον οποίον έμενε ο Κύριος μας να σταυρωθεί, να χύσει το αίμα του για να μας σώσει. Όταν εκτύπησε οριζοντίως τη ράπτον το Μωυσής, γινώθησαν εκείνα τα φοβερά ύδατα, τα οποία ως τείχος ακλόνητος τα εκρατούσε δεξιά και αριστερά. Και τότε λέγει, ο Φαραώ, ο οποίος όρμησε μέσα στην θάλασσα που είδε τους Εβραίους να περπατούν και να μην βρέχονται, ενόμισε ότι θα πάει να τους πάρει και να τους φέρει πίσω εχμαλώ τους και πάλι. Πλην όμως, ευηθίστη, λέει, ολόκληρος ο Φαραώ και το στράτευμα αυτού μέσα στην θάλασσα την Ερυθρά. Όταν βγήκαν απέναντι, αδερφοί μου, εκείνοι οι Εβραίοι έκαναν δύο παρατάξεις. Στην μία παράταξη
ευρίσκητο ο Ααρών, ο αδελφός του Μωυσέως, ο οποίος κρατούσε τον λαόν ως σήμερα κρατάει ένας δεσπότης μια μητρόπολη. Στην απέναντι πλευρά όμως υπήρχε άλλος, ο οποίος κρατούσε εκείνον όλο τον κόσμο. Ήσαν ανάμεκτοι, άντρες με γυναίκες, όπως κάνουμε σήμερα μέσα στις εκκλησίες, που ορμούν οι γυναίκες και κάθονται κοντά στους άντρες. Ήσαν ξεχωριστές οι γυναίκες και ξεχωριστοί οι άντρες. Οι μεν άντρες είχαν αρχηγόν τον Ααρών, ο οποίος ήταν εις τον πνευματικόν τομέα αρχηγός. Οι δε γυναίκες είχαν ποιον νομίζετε, την αδελφήν του Μωυσέως, την αδελφήν του Ααρών, η οποία ονομαζόταν Μαριάμ, όπως ονομάζεται η Παναγία της. Και αυτοί κρατούσαν τις γυναίκες στην πλευρά την ειδική της και είχαν μητέρες με βρέφη στην αγκάλια τους. Και τότε ήρχισαν με ένα στόμα πάντες να υμνούν τον Θεό, να δοξάζουν τον Θεό. Και τότε ο του θαύματος και τα βρέφη τα οποία ήσαν στην αγκάλι των μητέρων των άνοιξαν το στόμα των και δοξολογούσαν τον Θεό. Ω Θεέ μου, υπέρ φυσικά θαύματα. Το είπεν ο Θεός, εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω έναν. Από εκείνα τα μωρά που θα βυζένουν, λέγει, αυτά θα ανοίξουν το στόμα τους και υμνούν. Δεν υμνούν τον Θεό οι άνθρωποι σήμερα, τον βλασφημούν οι άνθρωποι. Ευτυχώς όμως που υπάρχουν αυτά τα βρέφη, τα άκακα, τα αθώα, τα οποία υμνούν και δοξολογούν τον Θεό. Και έφυγαν οι Εβραίοι μέσα στην έρημο του Σινά. Εάν έχετε επισκεφθεί εκείνους τους τόπους, εκείνα τα Άγια Μέρη, θα δείτε ότι από την Αίγυπτο μέχρι το Σινά και μέχρι τα Ιεροσόλυμα υπάρχει μια απέραντος έκτασης έρημος, άμμος, βουνά, πανύψηλα. Από πού να προχωρήσουν αυτοί οι άνθρωποι? 2 εκατομμύρια κόσμο. Τι να φάγουν, τι να πιούν, πώς να συντηρηθούν. Περπατούσαν μέσα σε εκείνη την έρημο, αλλά πού να πάνε. Και τότε ο Πανάγαθος Θεός εμερήμνησε για αυτά του τα πλάσματα που τον αγαπούσαν. Και την μένη μέρα έστειλε νεφέλη, νέφη, τα οποία επεσκίαζαν τον ήλιο, και έδιδαν σε εκείνον τον κόσμο την σκιά της παρηγοριάς. Είναι αυτό το οποίο ακούσαμε προηγουμένως, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλης. Εσύ Παναγία μου είσαι που σκέπεις τον κόσμο σου όλο και είσαι πλατιτέρα και από τα νέφη που καλύπτουν τον ουρανό. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα, νεφέλης. Ω Θεέ μου, πόση αγάπη να έχει η Παναγία μας για μας. Πόση αγάπη να έχει το είπεν στους μαθητάς του Χριστού, του Ιούδης. Όταν άρχισαν να κλαίουν που τους είπεν η Παναγία μας ότι θα φύγουν πια, δεν θα είναι μαζί σας. Θα με προσκαλείτε. Και εγώ δεν θα σας εγκαταλείψω. Εν τη γεννήση την Παρθενία ανεφύλαξας, εν τη κοιμήση των κόσμων ού κατέλειπες Θεοτόκη. Δεν μας είχε εγκαταλείψει η Παναγία της. Την ημέρα λοιπόν υπήρχε αυτή η νεφέλη, την νύχτα που έβλεπε να πάει αυτός ο κόσμος, δεν ήξερε ούτε που να περπατήσει, ούτε τι να πατήσει.
Μέσα σε εκείνη την απέραντον έρημον, τη νύχτα ο Θεός έστειλε έναν πύρινο στήλο, ο οποίος ανέβαινε στον ουρανό και εφώτιζε εκείνον τον κόσμο όλον και τον καθοδηγούσε πού να περπατήσει. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγός πλανωμένο. Εσύ πύρινε πύργε, πύρινε στήλε, πύρινε και ολόφωτε που φωτίζεις τους πλανωμένους, εσύ είσαι η Παναγία μας. Πόσοι πλανωμένοι, πλανεμένοι άνθρωποι υπάρχουν σήμερα. Ο ένας πλανάται εις τις μαγείες για να έβρει λύτρωση. Και έχω να σας αναγγείλω ότι εδώ υπάρχει ένα μέρος που είναι κοιτίδα της μαγείας. Είναι αυτό το μέρος που ονομάζεται πύργος. Εκεί στον πύργο υπάρχουν χιλιάδες μάγοι. Δεν γίνεται τίποτε άλλο μη μόνο για μαγείας. Θέλει να εκδικηθεί ο ένας τον άλλον, το κάνει μαγείας. Θέλει να απαλλαχτεί από αυτόν, του κάνει μαγείας. Άραγες είναι ότι ζουν μέσα εκεί, σε αυτήν την πόλη, οι τσιγκάνοι αυτοί, οι οποίοι δεν έχουν ούτε φόβον Θεού, ούτε τους νοιάζει. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να βρουν χρήματα και καταφεύγουν στις μαγείες. Αδερφοί μου, στην ζωή μου έτυχε πολλοί κόσμος να έρχεται στον Άγιο Γεώργιο και να ζητεί έλεος από τον Θεό. Περισσότερος κόσμος ερχόταν από αυτήν την πόλη που λέγεται Πύργος. Αποτέλεσμα. Εξ αυτού υπάρχουν και φοβεροί σεισμοί. Δεν είναι μόνο τούτο. Έχουμε και στην Παλαιά Διαθήκη πόλη η οποία ήταν τριών ημερών πορεία, ονομαζόταν Νινεβή. Αυτοί εξέκλειναν από τον Θεό των αληθινών και έπεσαν στα είδωλα, στις μαγείες, όπως κάναμε εμείς σήμερα. Και τότε ο Πανάγαθος Θεός θέλησε να την εξαφανίσει την πόλη αυτήν, δεν αντέχει την μαγεία ο Θεός. Και έστειλε τον Ιωάννη για να κηρύξει μετάνοια και μετενόησε αυτός ο κόσμος. Μετενόησε, αλλά πώς μετενόησε, όπως μετενοούμε εμείς οι άνθρωποι. Μετενόησαν ειλικρινά. Έμειναν επί τρεις ημέρες και τρεις νύχτας μυστικοί και έβαλαν στην κεφαλή λέγει στάχτη και έπεσαν προύμητα και δεν έδιδαν ούτε στα ζώα τους να φάνε ούτε να πιούνε λέγει όπως εκείνοι. Και τότε σπλαχνίστη ο Θεός και τους έδωκε την χάρη του πλην όμως πάλι εξέκλειναν και εξαφανίστησαν. Είναι αυτό το οποίο λέγει ο Θεός σώζον, σώζε την σε αυτού ψυχήν, μην επιστρέψεις στα οπίσω. Εργάστε τη και σώθητη. Όταν εξομολογηθείς και ζητήσεις από τον Θεό το έλεος, μην στραφείς πίσω στις αμαρτίες σου τις οποίες έκανες προ Χριστού, αλλά να προσπαθήσεις να σώσεις την ψυχή σου. Η Παναγία μας είναι εκείνη η οποία φωτίζει τους πλανωμένους. Η νεότης απεπλανήθη. Την γνωρίζουμε, την βλέπουμε. Μέσα εις τα ναρκωτικά, μέσα εις την αμαρτία, μέσα εις την σαρκική αμαρτία. Δεν υπάρχουν παιδιά καθαρά σήμερα, αδερφοί μου. Η μάνα και ο πατέρας οθούν τα τέκνα των εις την πορνεία, μήπως και γίνουν καθυστερημένα. Και τότε τα βλέπουμε και κλαίω. Γεμίζουν τα νοσοκομεία και τα άσυλα με νέα παιδιά. Είπε τελευταίος ο Σεβασμιότατος Θεσσαλονίκης Άνθιμος ότι πάσα πράξης εκτός του μυστηρίου του γάμου είναι πορνεία. Και αναστατώθησαν οι πάντες.
να σταθώσαν οι δημοσιογραφίες και έφαγαν τους τόπους, να μας πει πόρνο σε εμάς. Τι να σου πούμε, Κύριε. Θέλει να σου πούμε ότι είσαι Άγιος ή ότι κάνεις ελεημοσύνη. Τι θέλει να σου πούμε. Είσαι πόρνος. Το λέει η Αγία Γραφή αυτό. Διέβασε στην προς Ρωμαίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο από τον 15ο στίχο και μετά, δια να ειδήσει ο Παναγαθός Θεός ότι εγκατέλειψε τον άνθρωπο και έπεσαν και στην πορνεία, έπεσαν στην ακαθαρσία, έπεσαν στην βρωμιά, έπεσαν μέσα στα πάθη τους, λέει. Εγκατέλειψε ο Θεός τον άνθρωπο. Ναι, αδερφοί μου. Χαίρε, πύρινε, στήλε, οδηγών πλανωμένους. Χαίρε, σκέπη του κόσμου, πλάτη πέρα με θέλεις. Σκέπασε μας, Παναγία μου. Λυπήσου μας, Παναγία μου. Λυπήσου τον κόσμο σου. Μας λυπάται η Παναγία μας. Το απέδειξε. Πλην όμως οι πληρωμήτες δεν είναι τίποτε άλλο, είναι μόνο μικροί και μεγάλοι. Νέοι και νέες, γέροι και γέροντες, να βλασφημούν το όνομα της Παναγίας. Γιατί βλασφημίζεις το όνομα της Παναγίας. Το έμαθα, λέει. Δεν το έμαθες. Δάγκασε τη γλώσσα σου να γεμίσει αίμα να δω αν το έμαθες. Τι θα πει το έμαθες. Ποιο βλασφημίζεις. Ξέρεις ποιο βλασφημίζεις. Εκείνη η οποία, όταν ήταν ο πόλεμος με τους Γερμανούς και τους Ιταλούς, έτρεχα γονατιστή μες στις εκκλησίες και άναβε λαμπάδες ίσα με το ανάστημά τους. Να δούλευε των νέων, των ιών, των νέων των άντραν, να επιστρέψει πίσω, να έβρει πάλι το σπίτι του. Και έτρεξε η Παναγία μας. Και φανερώθηκε η Παναγία μας. Και βοήθησε η Παναγία μας. Και ενίκησαν οι ολίγοι τους πολλούς. Αλλά πάλι να επανήλθαμε πίσω, όπως οι Εβραίοι. Και το αποτέλεσμα ποιον είναι, το αποτέλεσμα είναι να θρηνούμε, διότι μας τρώει η πλάνη της μόδας. Αχ, Θεοκατάρατη μόδα, τι κάνεις εσύ, πως παρασύρεις τον άνθρωπο, πως παρασύρεις τον κόσμο ολόκληρον, ολόκληρον την οικουμένη, απ' άκρου εις άκρον της γης. Είπεν η Θεοκατάρατος μόδα να φορέσουν οι γυναίκες τα ρούχα του ανδρός. Και βλέπεις μες στους δρόμους, όχι καρνάβαλο, όχι κάτι το οποίο είναι συχαμερό, κάτι πιο χειρότερο. Γιατί δεν μπορεί η γυναίκα να δει πίσω της τι είναι. Βλέπει μπροστά, τα μάτια της είναι μπρος και προς τον ουρανό. Εάν έβλεπε πίσω της η γυναίκα όταν φορεί τα ρούχα του ανδρός τι είναι, δεν θα τα φορούσε ποτέ. Πλην όμως, νομίζει ότι με αυτά θα προκαλέσει στην αμαρτία. Θεέ μου, λυπήσου τον κόσμο σου και τα μικρά τα μωρά, διότι εκ της αγκάλης της μητρός τα οδηγούμε προς την αμαρτία. Φοράει, αν φορέσει η μητέρα μία φούστα, φοράει στο κοριτσάκι της ένα παντελόνι. Γιατί, δεν θα το κάνουμε κομπλεξικό, λέγει το παιδί μας. Μπα, θα του δώσουμε την κατεύθυνση της αμαρτίας για να είναι έξυπνο. Οδήγησε το, αλλά έχεις να δώσεις λόγο εκεί. Όταν θα σε καλέσει να του δώσεις λόγο ο Θεός, θα σου πει, σου έδωσα παιδιά, πώς τα ανέδρεψες. Εγώ σου είπα εν παιδεία και νουθεσία δική μου. Εσύ τι έκανες. Εν παιδεία και νουθεσία του διαβόλου. Και έκανες αντί να κάνεις αγγέλους, έκανες δαίμονες. Αδερφοί μου, η Παναγία μας είναι ο στήλος, ο πύρινος, ο οποίος μας φωτίζει. Φωτίζει τους πλανωμένους. Φωτίζει εκείνους οι οποίοι πλανήθησαν. Να μετανοήσουν, να ζητήσουν έλεος,
να ζητήσω συγχώρηση. Διότι ούτ είδατε την ημέρα ούτε την ώρα εν ή ο Υιός που έρχεται. Και σε λίγον θα ακούσουμε να μας προειδοποιεί ο Θεός. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα. Εκείνος που θα είναι έτοιμος, όχι εκείνος ο οποίος θα είναι αδιάφορος και θα λέγει και πού είναι ο Θεός, τον βλέπεις. Γι' αυτό λέγει ο διάβολος, δεν τον βλέπεις, δεν με βλέπεις. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Και εγώ κάνω τη δουλειά μου μια χαρά. Αυτός είναι ο διάβολος. Αδερφοί μου, δεν έχουμε να πούμε τίποτε, μη μόνο υπεραγία Θεοτόκε. Πες βέβαια υπερημόνα. Υπεραγία Θεοτόκε, σκέπασε η μάνα. Υπεραγία Θεοτόκε, πες βέβαια στον Υιό σου και πάνω. Και αξιώσε με να φτάσουμε τα Άγια του Πάτη και την Αγία του Ανάσταση. Αμήν.